Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Δεν βγαίνει, παιδιά. Αλάνια μου, καλημέρα. Όλη μέρα. Ήρθαμε για ψάρεμα. Ήρθαμε Αιγαίο. Πάμε, έχουμε πολύ καιρό να φύγουμε εδώ πέρα. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Πάμε στο σημείο εκεί πέρα. Θα ψάξουμε και σε ένα σημείο εκεί, Κωνσταντικά. Και θα βολτάρουμε όλη μέρα. Λοιπόν, πάμε να μπούμε. Λοιπόν, μπήκαμε. Η μέρα είναι κανονική σήμερα. Είναι η θάλασσα λίμνη. Και σαν Αιγαίο που είναι, είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, πάμε μέσα. Πάμε να ψάξουμε στον τόπο. Γνώρισα ένα παλικάρι εδώ πέρα που είναι ψαροντουφεκάς και μου είπε μερικά πράγματα. Συνήθως πάει σκιάθο, αλλά θα πάει άκρη πιο ρηχά. Μου είπε ότι κάνει ψάρια κάπου εκεί, άμα το ψάξω. Θέλει λίγο υπομονή. Αυτά. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Να έχουμε ξεπεράσει τους 2000. Πάμε δυνατά και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Πάμε τα like, comment στα βίντεο άμα θέλετε. Άμα βλέπετε κάποια λάθη άμα κάνω ή άμα θέλετε να πείτε κάτι και θα σας απαντήσω με μεγάλη μου αγάπη. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να ψαρέψουμε. Έχουμε χέλι, full. Έχω πάρει γύλους ψαράκια και φύγαμε. Θα βγάλω το διάβροχο και πάμε προς τα μέσα. Σήμερα λέει 20 βαθμούς, παιδιά, 22. Με κοντομάρικο θα ψαρέψουμε. Λοιπόν, πάμε. Θα σας πω λίγα πράγματα για το καλάμι. Το καλάμι είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Το Dragon Extreme 200S 60-200. Ο μηχανισμός είναι ο Daiwa, ο BGMQ 10.000. Ωραία. Γιατί με ρωτάτε πολύ. Και τα γράφω και στην περιγραφή κάτω. Ο κόμπος μπροστά είναι αυτός που κάνω. Το δένω πάνω σε solid ring και μετά βάζω αυτό το κρυκάκι που ανοίγει και πιάνω τα δολώματα. Βλέπετε, αυτό είναι. Λοιπόν, ενώνω νήμα με μπετονιά με αυτόν τον κόμπο. Εδώ. Ο FG Knot. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με όλα αυτά τα πράγματα. Και με τους κόμπους και με όλα. Λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο και θα ρίξω χέλι για πολύ λίγο. Για πολύ λίγο χελάκι για να πιάσουμε κάποια συναφίδαμα εκεί κάτω. Μετά, βασικά θα ρίξω χέλι για να μην πέσω και κάμα μαύρο και μετά θα βάλω αυτό το χέλι εδώ, το όμορφο. Και μετά θα βάλω ψαράκι, σιλικόνι, για να φτιάξουμε καμιά συναγρίδα. Αν έχει. Αν δεν έχει, δεν πειράζει. Λοιπόν, φτιάχνουμε τα φρένα μας έτσι όπως πρέπει. Δυνατά. Και ρίχνουμε. Έχω περίπου μια ωρίτσα, 40 λεπτά που ψαρεύω με το χέλι. Δεν έχει χτυπήσει κάτι. Κάτσε καμιά ωρίτσα. Σύνολο με το χέλι και θα βάλω ψαράκι μετά. Μπάς πιάσουμε κάνα μωράκι. Χαρά Θεού είναι σήμερα για ψάρεμα.
Πολύ ωραία. Ήταν κάτι να μου χτύπησε, αλλά μία φορά. Θα το βγάλω να δω άμα έχει τίποτα πάνω. Γιατί είναι καινούργια σιλικόνη. Οχτώ η ώρα, παιδάκια. Συνεχίζουμε, ξερευνούμε. Απολαμβάνουμε την ηρεμία, τη θαλασσίτσα, τον ήλιο και πού και πού και τα δελφίνια που βγαίνουν στην επιφάνεια για την κυνηγάνε. Έλα Μάκης, κάτι πιάσαμε! Στον κατεβασμό! Πω τα κεφάλια, στην αγρίδα είναι! Πω έχω! Είμαι πολύ σφιχτά φρένα! Ωραία κεφάλια, θα τρελό κάνει. Πω το μωράκι. Πω το μωράκι. Ωραία στην αγριδάρα. Ωραία το μωράκι. Ωραία το μωράκι το όμορφο. Το βγάλαμε το μωράκι και σήμερα, παιδάκια. Το βγάλαμε το μωράκι το όμορφο. Ορίστε. Πάρτε το όμορφο το μωράκι. Ορίστε. Όμορφη συναγριδίτσα. Πάρτε το. Κοιτάξτε, το κεφάλι όλο. Βλέπετε, όλο. Είναι γύρω στα 1,5-2 κιλά. Άντε γεια! Το βγάλαμε και σήμερα! Πω, το μωράκι το όμορφο! Το μωράκι! Τη βγάλαμε τη βασίλισσα και σήμερα! Άντε γεια! Λοιπόν, ρίχνουμε λίγο ακόμα και συνεχίζουμε λίγο εδώ παραπέρα. Και ναι, συνεχίζουμε. Λοιπόν, like, subscribe, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι να βλέπετε τα μωράκια τα όμορφα. Να τρελαίνομαι κι εγώ. Και άντε γεια! Είδατε, παιδιά, πάλι με ψάξιμο, με υπομονή. Γύρισα από εδώ, γύρισα από εκεί, πήγα σε σημείο που έπιανα ψάξιμο, δεν έπιασα τίποτα και τσουπ άλλαξα λίγο σημείο και τσουπ ήρθε το μωράκι και χτύπησε, ψαρεύω από τις 7, χτύπησε 11 και 20 το μεσημέρι. Άντε γεια! Βγήκε το μωράκι και σήμερα. Έβαλα και το σημαδάκι, αν και το σημάδι αυτό πιστεύω είναι πολύ random, γιατί εδώ που είμαι εγώ έκανα βολή και με το μακριά βολή και με το πάτωσε την... ξεκινάω τραβάω και την είχα πάνω, οπότε κάπου εδώ μπροστά την έπιασα. Το πρωί όταν ήρθε και ένας φίλος μου φερτουφεκάς που τον γνώρισε εδώ πέρα στην παραλία. Τέλος πάντων, εμείς απολυλογώ, ήρθε βούτυξε εδώ πέρα και μου λέει είδε κάτι συναγρίδες σε 1,5-2 κιλά. Και μου λέει άμα θες πήγαινε. Και ήρθα και έβγαλα συναγρίδα, ρε φίλε. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αλάνη. Είδατε όμως, χωρίς βυθόμετρο. Τσούκου τσούκου, εξερεύνηση στην εξερεύνηση. Ρίξε από εδώ, ρίξε από εκεί, ρίξε από εκεί, ρίξε από εκεί. Πήγαινε στα βαθιά, βγες έξω. Τσακ, θα έρθει το ψαράκι. Με υπομονή. Και αν γουστάρεις αυτό το πράγμα, το ψάρεμα που βλέπετε τώρα που κάνω εγώ, το ψαράκι θα το πάρετε. Επαύριψη. Και ήρθε και ένας άλλος φίλος που τον έχω γνωρίσει μέσω Facebook και έρχεται και βάζει και βενζίνη στο βενζινάτικο που δουλεύω. Του πήρε μια συναγριδίτσα ένα κιλό εκεί πέρα που ψαρεύαμε. Μια χαρά. Βγήκε εδώ με ζεδάκο σήμερα, παιδιά. Όλοι πήραν από ένα ψάρι. Λοιπόν. Πω, μάγκες! Έπιασα τούνα, ρε παιδιά! Έπιασα τούνα, ρε παιδιά!
Πού τη βρήκα την πούλα εδώ πέρα, ρε φίλε. Με κουράζει. Λοιπόν, κλείνω και τα λέμε σε λίγο. Ω, παιδιά, με έχει πεθάνει. Ω, παιδιά. Χέρια μου. Βγες να σε δούμε τουλάχιστον. Ωρε φίλε, τι λες είναι αυτό. Θυσιάζει παιδιά. Ελπίζω να κρατήσει η κάμερα. Η μπαταρία της κάμερας. Ας πάει βόλτα. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Δεν βγαίνει, παιδιά. Πήρε φυσικά το μηχανάκι. Ζεστάθηκε. Πολύ δύσκολο. Ό,τι πήρα, μου το πήρε. Λοιπόν, κλείνω και συνεχίζουμε. Παιδιά, δεν ανεβαίνει. Μουλάρωσε. 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 Τώρα με ξανατραβάει πάλι. Κάνει κεφάλια. Πρέπει να είναι τόνος. Και μεγάλο μαλλιά του. Του κρατάω έτσι το καλάμι. Βάση κουρασί το ρημάδι. Τουλάχιστον να το δούμε αυτό. Thank you.
Ας το να δούμε τι θα κάνει. Να δούμε τι θα κάνει. Λοιπόν, κλείνω και συνεχίζουμε σε λίγο. Άμα το βγάλω πάνω θα το ανοίξω. Εδώ δείτε, με κάνει σερφ. Με κάνει σερφ το μοσχάρι. Καλά έρχεται. Ωρε φίλε, έχει πολύ άτομα. Πολύ ακόμα. Παιδιά, πάλι με παίρνει. Πάλι με παίρνει, το έφερα πολύ κοντά. Είναι πολύ μεγάλο το ψάρι. Είναι όπως η τύχα τύχει στο Γρηγορό νησί. Ωχ, Παναγία μου. Και με έχει πάει στο Θεό. Λοιπόν, σας κρατάω ενήμερους. Αν το βγάλω πάνω, θα σας πω. Αν δεν το βγάλω, πάλι θα σας πω. Λοιπόν, τα λέμε στην πορεία. Πόπα, παιδιά, να το. Ήρθε εδώ πάνω. Παιδιά, είναι πολύ μεγάλο το ψάρι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ψάρι. Παιδιά, το ψάρι είναι τεράστιο. Παίζει να είναι πάνω από 20-30 κιλά. Ίσα-ίσα που ανέβηκε και έφυγε πάλι κάτω. Τόνος είναι και δεν ξέρω εγώ τι θα κάνω. Λοιπόν, τα λέμε στην πορεία. Παιδιά, το έχασα το ψάρι, δυστυχώς, μετά από πολλή ώρα. Και για ακόμη μια φορά ήταν πολύ μεγάλο, γιατί με ανέβηκε μια στιγμή μπροστά. Ήταν πολύ μεγάλο. Λοιπόν, κοιτάξτε τι με έκανε. Μου έσπασε τον κλέφτη, βλέπετε, και μου άνοιξε και το αγκίστρι. Αυτά. Τι να κάνουμε, τα έχουμε και αυτά. Και ψάρευα στα 16 μέτρα. Κοιτάξτε που με έχει φέρει. Και τον έπιασα. Εκεί έχει συμφωνία. Απίστευτο. Τα εργαλεία μου λειτουργήσαν καταπληκτικά, παιδιά. Καταπληκτικά. Λίγο που τον είδα εκεί πέρα, ήταν πολύ μεγάλο το ψάρι, να ξέρετε. Πάνω από 30 κιλά ήταν. Και βάλε. Λοιπόν, με πέθανε για ακόμη μια φορά. Πάμε προς τα έξω. Και ξέρω εγώ, ίσως κάτσω λίγο, θα δω. Λοιπόν, για να δω πόση ώρα παλεύαμε. Κοιτάξτε, παιδιά, που με έχει φέρει. Στη μέση του πουθενά. Λοιπόν, παιδιά, με έχει φέρει. Θα σου πω ακριβώς. Με ένα χιλιόμετρο μέσα. Ένα χιλιόμετρο από την ακτή με έχει φέρει. Ο τόνος. Τέλος πάντων, λοιπόν. Καλάλι του. Προσπαθήσαμε. Δεν γινόταν ανεφή. Με τίποτα. Ίσα έτσι που τον είδα εγώ εδώ μπροστά. Και μετά έκανε, με που με είδε, μπουμ πάλι κάτω. Αυτά. Αλλάζω κάμερα, μπαταρία στην κάμερα. Και πάω και σιγά σιγά προς τα έξω και τα λέμε. Κοιτάξτε τι βρήκα στον αφρό. Φαντάζεστε να βρω και το ψάρι. Α, δεν νομίζω. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε να δείτε τι επιπλέει εδώ. Δεν ξέρω αν μπορώ σκεφτώ. Εδώ μεταξύ το νήμα είναι σβάρνα, όχι σβάρνα. Σβάρνα. Κοιτάξτε. Η σιλικόνη που έχει το ψάρι. Ο τόνος. Βλέπετε. Να την.
Κοιτάξτε τι βρήκα, τι μου έφερε το ψεδό ο καιρός. Κοιτάξτε, το μισό το κομμάτι. Δεν γίνονται αυτό το πράγμα. Και πέρα εκεί, τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο και δύο. Και το ξέρασε εδώ, το έβγαλε εδώ ο αέρας. Αχ, μαναγίτσα μου. Τι μου μελε πάλι σήμερα. Πάθαμε ζημιά. Παιδιά, πάθαμε ζημιά. Τέλος το ψάρεμα. Τέλος το ψάρεμα. Μας χάλασε το μηχανάκι. Βασικά όχι μας χάλασε. Έφυγε η βίδα. Να σου πάω. Λοιπόν παιδάκια, τέλος το ψάρεμα για σήμερα. Δεν μπορώ να ψαρέψω άλλο, μου πονάει πάρα πολύ το χέρι και δεν ξέρω αν πάω και αύριο. Πάμε προς τα έξω. Καθαρίσουμε το ψαράκι, να φορτώσουμε και να φύγουμε προς τα πίσω. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω πως βάζω το water. Πολλοί μου λέτε πως το βάζεις. Ας το κάνω. Να σας δείξω άλλη μία. Πέραμε το water από πίσω. Εδώ. Βάζουμε από την πίσω πλευρά. Και το βολεύουμε εδώ. Βγάζουμε τον άντο παπούτσι. Και βάζουμε το ένα πόδι. Πάει το ένα. Βγάζουμε και το άλλο το παπούτσι. Το βάζουμε. Λοιπόν, το βάλαμε και το άλλο το παπούτσι. Και αφού τα βάλουμε, σηκωνόμαστε λίγο. Και το βάζουμε. Και είμαι πανέτοιμος. Πάμε να βγούμε.
το μωράκι. Εδώ είμαστε. Πάρτε το. Μια όμορφη δίκυλη. Τη ζήγησα κιόλας και είναι 2 κιλά. Και αυτή είναι σκουρόχρωμη πολύ. Λοιπόν. Like, subscribe και καμπανάκι. Δύσκολη μάχη με την τούνα. Είπαμε αυτό δεν βγαίνουνε. Πολύ δύσκολα. Θέλουν άλλα εργαλεία. Δεν θέλει κανό, θέλει βάρκα. Και τα λοιπά. Λοιπόν. Ένα ακόμα βίντεο έφτασε στο τέλος του. Βγάλαμε το μωράκι. Και αυτά. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Λοιπόν, μάγκες, τα λέμε. Άντε, γεια.